Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Πάρνη. Δήλωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Η φωτιά στην Πάρνη θα μετά από μόλις 2,5 ώρες και χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε από την πυροσβεστική, είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, που επεσήμανε ωστόσο ότι η μάχη συνεχίζεται, προκειμένου η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Όπως εξήγησε ο ίδιος, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και γι' αυτό αναμένεται οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο βουνό όλη τη νύχτα. Σύγκρουση κορυφή στο ΣΥΡΙΖΑ με ανταλλαγή πυρών Κασελάκη-Τσίπρα μετά και την μεταμεσονύκτια ανάρτηση του Προέδρου. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δημόσια αντιπαράθεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη, και του πρώην Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, όπου μέσω κύκλων του χαρακτήρισε χυδαίο τον τρόπο που η Κουμουνδούρου χειρίζεται ευαίσθητα θέματα, όπως αυτό που αφορά τους εργαζομένους στην Αυγή. Την ίδια ώρα, σε συγκρουσιακό κλίμα, θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όπου ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και όσοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν την ηγεσία θα αρχίσουν να ανοίγουν τα χαρτιά τους. Βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ Στέφανου Κασελάκη και Αλέξη Τσίπρα. Μετά τις διαρροές της Κουμουνδούρου για μία ανταπόκριση του Αλέξη Τσίπρα στο κάλεσμα Κασελάκη να συνεισφέρει οικονομικά την Αυγή, ο πρώην πρόεδρος μέσω κύκλων μίλησε για χυδαιότητα και εσωκομματικά παιχνίδια της ηγεσίας με την αγωνία των εργαζομένων. Ο κύριος Κασελάκης επανήλθε και σε μεταμεσονύχτια ανάρτησή του πέταξε το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον να αναλάβει το κόμμα. Έλα και ανέλαβε και θα είμαι συντεταγμένος στρατιώτης στην προσπάθειά σου χωρίς να σε υπονομεύσω ούτε στιγμή. Αν όμως δεν το επιθυμείς, στήριξε με να κάνω την προσπάθεια για το κόμμα μας χωρίς παιχνίδια. Ως παιχνίδια θεωρώ ότι εννοεί ο Στέφανος ο Κασελάκης τις επιστολές, τις διαρροές, τους κύκλους, τις απαντήσεις μέσω τρίτων. Αν θέλετε, ενδεχομένως και τις προσκλήσεις σε στελέχη τα οποία υπονόμευσαν πρόσφατα το σώμα της αριστεράς. Η σύγκρουση λίγο έλειψε να βγει εκτός ορίων, καθώς ο κύριος Κασελάκης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην αρχική του ανάρτηση, την οποία κατέβασε μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγορούσε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα ως υπονομευτή του. Έλα και ανέλαβε και θα είμαι συντεταγμένος στρατιώτης στην προσπάθειά σου, χωρίς να σε υπονομεύσω ούτε στιγμή. Αν όμως δεν το επιθυμείς, σταμάτα την υπονόμευση και στήριξέ με να κάνω την προσπάθειά μου. Την ευθύνη για να κρατηθεί ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει η ηγεσία, απαντά η φρουρά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το πράγμα είναι διαλυτικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διαλυτικό. Εδώ είναι σαν να είμαστε στο Survivor, ας πούμε, είσαι reality. Από τη μορφή που μέσω social media πάει να γίνει πολιτική. Αυτά... Δεν μπορείς να χρεώνεις τον πρώην πρόεδρο ό,τι και να συμβαίνει μέσα στο κόμμα. Κύριος Κασελάκης από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται τις τελευταίες 10 ημέρες, δήλωσε για μια ακόμη φορά τα τελευταία 24 ώρα έτοιμος να εγκαταλείψει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Προτιμώ να είμαι στρατιώτης στη μάχη για μια καλύτερη Ελλάδα παρά στρατηγός σε κομματικό εμφύλιο. Αλέξη, πάμε. Το κόμμα έχει μπει σε ράγες αυτοδιάλυσης και αν συνεχίσει αυτόν τον δρόμο, ή θα έχουμε μια επιπλέον διάσπαση ή θα έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ μικρό. Με αποτέλεσμα, το ποσοστό των τελευταίων ευρωεκλογών δεν θα είναι ο βατήρας για να ανέβουμε, αλλά θα είναι το ταβάνι το οποίο έχουμε πιάσει. Η πρώτη τέταρτη αντιπαράθεση του κ. Κασελάκη με τη φρουρά Τσίπρα αναμένεται να γίνει την Πέμπτη κατά τη συνεδρίαση μετά από μήνες αδράνειας της πολιτικής γραμματείας την ερχόμενη Πέμπτη. Η θλιβερή εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στη διλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις των Δημοκρατικών, που σκέφτονται να αντικαταστήσουν τον πρόεδρο στη διεκδίκηση του Λευκού Οίκου. Στο κύριο άρθρο της, η εφημερίδα New York Times καλεί τον Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί από την κούρσα την ώρα που άρχισαν και πάλι να ακούγονται ονόματα. Η εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ εξελίχθηκε σε Βατερλό. Η ανησυχία στις τάξεις των Δημοκρατικών είναι μεγάλη και ήδη η εφημερίδα New York Times βάζει τίτλο στο κύριο άρθρο της «Για να υπηρετήσει την πατρίδα του Τζο Μπάιντεν πρέπει να εγκαταλείψει την κούρσα». Το περιοδικό Time δίνει τη χαριστική βολή με τον πρόεδρο να βγαίνει εκτός πλαισίου και τη λέξη πανικός. Όμως είναι εφικτό να αποσυρθεί ο Biden από την κούρσα. Ποτέ στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών κάποιο κόμμα δεν προσπάθησε να αναγκάσει έναν υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές να παραιτηθεί από το χρήσμα. Όμως ο Τζο Μπάιντεν ιτήθηκε κατά κράτος στο debate από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και παρά το γεγονός ότι ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος ξεστόμησε ένα σωρό ψέματα, αυτό που μέτρησε ήταν η ανυπαρξία του νυν Προέδρου. The reaction of Democrats was at first shock, and that gave way to horror. And then panic.
And that's what we woke up with this morning, and the panic has continued. I don't know how long it will last, but I know that President Biden and his team have a lot of work to do. Επηρεασμένος από την κρίνια στις τάξεις του κόμματός του, Τζο Μπάιντεν έσπευσε να δηλώσει πως θα κερδίσει τις εκλογές. I'm here in North Carolina for one reason, because I intend to win this state in November. Ο 82χρονος πρόεδρος παραδέχτηκε τα προβλήματα της ηλικίας του. Folks, let me close with this. I know I'm not a young man. State the obvious. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. I know right from wrong. And I know how to do this job. I know how to get things done. And I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. Τα πρωτόκολλα της Δημοκρατικής Παράταξης δεν προβλέπουν αντικατάσταση υποψηφίου για την Προεδρία. Όμως η ονοματολογία άρχισε και πάλι να φουντώνει. Δύο είναι τα ονόματα που ακούγονται εδώ και καιρό. Εκείνο της Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις και της Μισελ Ομπάμα, της πρώην πρώτης κυρίας. Εμέσως πλην σαφώς, η Αντιπρόεδρος παραδέχθηκε το κάζο του Προέδρου στο debate. Listen, we've got 130 days. I'm counting. Until election day, 130 days. And this race will not be decided by one night in June. Αν αποσυρθεί ο Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις αυτομάτως γίνεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι όμως και υποψήφια για την επόμενη θητεία. Και φαντάζει δύσκολο να κάψει το πολιτικό της χαρτί για έναν προεκλογικό αγώνα λίγων μηνών. Το ίδιο ισχύει και για τη Μισελ Ομπάμα. Οι Δημοκρατικοί πρέπει να βρουν μια λύση και μάλιστα σύντομα. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας στη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα.